Και πάμε λιγάκι ψαραγορά, πάμε και ρατσίνη να δούμε. Δεν πάμε ψαραγορά, μην τα μπερδεύει. Πάμε ηχθιόσκαλα. Πάμε εκεί που βγαίνουν τα αλλιευτικά. Έλα, γιατί πλησιάζει. Και γίνεται όλο το ταραβέρι με τα νηστίσιμα τώρα τη Σαραγωστή. Βέβαια, έχει απόλυτο δίκιο. Αλεξάνδρα Μερακλείδη βρίσκεται εκεί. Καλώ το κορίτσι μα. Άλλο για τη βάρκα μα. Καλημέρα σα. Βρισκόμαστε ηχθιόστελα Κερατσινίου, να δούμε τώρα 10 μέρες πριν τη Σαρακοστή πόσο θα κοστίσουν σαρακοστιανά, πόσο βγαίνουν από εδώ και πόσο καταλήγουν σε εμάς. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Τάσο Βουλγαράκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Βουλγαράκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Βασικό πράγμα. Πρώτον, ο καιρός βοηθάει, γιατί ξεκινάμε από εκεί. Αν ο καιρός δεν βοηθάει, όσο καλή διάθεση να έχετε εσείς να κάνετε καλές τιμές. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι εκείνες. Είναι σε 10 μέρες περίπου Σαρακοστή. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι εκείνες τις μέρες. Mm-hmm. Ελπίζουμε να είναι καλός ο καιρός, να μπορέσουν να δουλέψουν τα καΐγια και να φέρουν ποσότητες ώστε να καλύψουμε την αγορά. Φοβάμαι θα είναι δύσκολο όμως φέτος, γιατί η χρονιά δεν φαίνεται καλή. Δεν έρχονται ποσότητες αρκετές. Ακόμα δεν έχουν ανέβει οι τιμές. Τις τελευταίες μέρες ανεβαίνουν. Τώρα βλέπουμε την πλάνα μας. Τώρα δεν ξέρω αν δείχνετε πλάνα. Μια καραβίδα. Λιβρινάρες, πρώτο μπόι, πρώτο μέγεθος. Εδώ καραβίδες. Καραβίδες, πολύ ωραίες. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Αυτές οι καραβίδες τώρα αυτή τη στιγμή παίζουν, είναι στο 35 ευρώ συν ΦΠΑ. Είναι η χοντρική τιμή. Δηλαδή ξεπερνάνε το 40. 35 ευρώ, για να καταλάβουμε τώρα. 35 ευρώ συν ΦΠΑ θα πάει να την πάρει από εκεί αυτός ο οποίος έχει το ψαράδικο στη γειτονιά μας. Σωστά. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Αυτή την καραβίδα είναι μεγάλο μέγεθος πολύ, έτσι και είναι ποιότητα Α αυτή τη στιγμή. Η συγκεκριμένη είναι και πουλημένη. Τώρα ο άνθρωπος περιμένει να την πάρει για να φύγει. Μάλιστα. Για να κάνουμε, να την δείξουμε στην τηλεόραση σε εσάς. Γενικότερα είναι Α ποιότητας. Για να τη μεταφέρεις θέλει χρήματα αποστολή τώρα, δεν είναι. Γιατί βλέπω είναι τουλάχιστον 5-6 κιλά. Όχι, αυτή 3 κιλά είναι. Τρία. Είναι 3 κιλά. Ναι. Άρα οι τιμές σε σχέση με πέρσι, για πείτε μας. Μικρό το φελιζόλ, αν φαίνεται. Μάλιστα. Κύριε Βουλγαράκη, πώς είναι, που κυμαίνονται. Αυτή τη στιγμή ακόμα είναι περίπου σταθερές. Ναι. Αλλά οι ποσότητες δεν φαίνονται να υπαρκούν. Και φοβάμαι ότι θα ανέβουν. Θα είναι σαν και πέρσι ή ίσως και λίγο παραπάνω. Ίσως, δεν είναι σίγουρο αυτό ακόμα. Να δούμε τι θα βγάλουν εκείνες τις μέρες τα καΐκια. Αλλά εντάξει, τώρα μιλάμε για καραβίδα χοντρή. Έτσι είναι το πιο ακριβό είδος από όλα. Υπάρχουν και πιο ψηλές. Ναι, εντάξει, τώρα 35 ευρώ στην ΦΠΑ. 35 ευρώ συν ΦΠΑ χοντρική. Είναι λίγο δύσκολο αυτό το προϊόν, αυτό το αγαθό να μπει σε σπίτι ελληνικό. Αλλά πείτε μας κάτι. Αυτή η ιστορία με τους Χούθη και το γεγονός ότι τα πλοία μετακατεψυγμένα δεν είναι εύκολο πια ούτε από την ίδια διαδρομή να φτάσουν ούτε τίποτα. Σας έχει επηρεάσει καθόλου, έχει επηρεάσει καθόλου τις τιμές στην αγορά? Ακόμα δεν μας έχει επηρεάσει, όχι ακόμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε λίγο, σε εκείνες τις μέρες. Να δούμε λίγο τους τόνους που περνάνε. Ίσως ανέβουν λίγο. Να δούμε λίγο τους τόνους που περνάνε. Εκεί δίπλα ο κύριος που μεταφέρει. Τόνι, δεν είναι καλά, δεν είδα. Α, ναι, όχι, ψηφίες είναι. Ψηφίες είναι. Τούνες είναι, ναι, τούνες. Τόνι είναι, ναι. Τούνες είναι, δεν ξέρω, λάθος, δεν τα καλύτερα έχω καλά. Να πούμε ότι δεν είναι νηστίσιμο, δεν κάνει να τις φάνε. Είναι αυτοί που γίνονται σούσι, για να καταλάβετε. Α, σούσι. Μάλιστα. Έχουμε μεγαλώσει εμείς με σούσι. Είναι το σούσι σε ολόκληρο κομμάτι. Ναι. Σε μεγάλο είναι κομμάτι. Είναι μικρές. Ναι, ολόκληρο κομμάτι. Αυτές είναι μικρά μεγέθη τούνες, έτσι γίνεται η τριπλάσια από αυτήν. Ναι. Μπορεί να ψάρει τέτοια έχουν τα κόκκινα τα μπελάκια πάνω. Αυτές που πάνε. Τα 300 κιλά φτάνουν, ναι. Αυτές θα πάνε για εξαγωγή μάλλον. Αυτές είναι, άμα δείτε με κόκκινα τα μπελάκια πάνω. Ναι. Η τούνα προστατεύεται πάρα πολύ. Μπορεί να πιάσουμε ένα συγκεκριμένο όριο. Έχει όριο το κάθε αλλιευτικό που μπορεί να αλλιεύσει. Χρόνο. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Βουλγαράκη, μας είπατε πριν από λίγο ότι δεν επαρκούν οι ποσότητες. Μας το εξηγείτε λιγάκι αυτό. Κάτι... Για την καθαρά Δευτέρα, ναι, κάτι και τη Σαρακοστή. Α, για τη Σαρακοστή. Και αυτό δεν μπορούν. Εκείνες τις μέρες όλη η Ελλάδα τρώει ψάρια. Εκείνες τις μέρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθεί. Και δυστυχώς εκείνη τη στιγμή ανεβαίνουν τιμές όταν δεν μπορούν να καλυφθεί. Α, σήμερα για παράδειγμα ο γάβρος πήγε αρκετά φθηνά. Πήγε γύρω στο 2-2,5 ευρώ το κιλό ένας πιο ψηλός και γύρω στο 4 πιο χοντρός. Δεν πήγε ακριβά πολύ. Παρόλο που είχε πολύ άσχημο καιρό σήμερα. Ο γάβρος είναι από εδώ. Κανονικά η τιμή του πόσο τον βρίσκουμε το γάβρο που μας λέτε ότι σήμερα είναι πιο φθηνός? Δεν έχει κανονικά η τιμή. Το Σάββατο το ίδιο ψάρι πήγε 6 ευρώ το κιλό. Είναι ανάλογα την προσφορά. Έτσι, ναι. Ανάλογα και το μέγεθος. Έτσι ανάλογα, ανάλογα το πόσο θα ψάχνει να βάλουν τα καΐκια μέσα. Δεν μπορεί να το καθορίσει τώρα. Τώρα, για να μπορέσουμε έτσι λίγο να έχουμε μία αίσθηση.
Η δική σας εντύπωση είναι ότι εμείς τα κλασικά σαρακοστιανά, δηλαδή που είναι λίγο καλαμαράκι, λίγο χταποδάκι, γαριδούλα. Καμιά γαριδούλα ψηλή, μην μας πείτε καμιά τάιγκερ τώρα, ναι. Πόσο θα τα αγοράσουμε αυτά εμείς στο δικό μας ψαρομανάβι? Το χταπόδι είναι σε έλλειψη, το χταπόδι και το καλαμάρι είναι σε έλλειψη πάρα πολύ μεγάλη τα τελευταία 2-3 χρόνια. Πιστεύω ότι το καλαμάρι δύσκολα το βρείτε κάτω από 25 και το χταπόδι. Πολύ δύσκολα. Εκείνες τις μέρες. Κάτω από 25 ευρώ το κιλό. Τον ντόπιο. Μιλάμε για καλές ποιότητες, έτσι. Ναι. Τον ντόπιο. Ναι, τον ντόπιο και για. Ναι, ντόπιο φρέσκο και για ποιότητα α. Μάλιστα. Μιλάμε τώρα. Άμα πάμε στις σουπιές, γλιτώνουμε τίποτα. Το κιλό και το καλαμάρι και το χταπόδι. Άμα πάμε σε σουπιά και θράψαλο, γλιτώνουμε τίποτα. Πώς, είπατε. Ναι, σε θράψαλο γλιτώνετε πολλά, δεν το συζητάμε. Το θράψαλο στο 1/3 της τιμής. Στο 1/3 της τιμής. Το θράψαλο. Μάλιστα. Θα βγει έξω στο 1/3 δηλαδή. Οι γαρίδες, ναι, καραβίδες, τι τιμή είμαστε, κύριε Βουλγαράκη? Οι καραβίδες είναι πάρα πολύ ακριβές, ανέβουν κι άλλο σίγουρα. Η γαρίδα τώρα αναλόγω στο μέγεθος. Η γαρίδα, η ελληνική αυτή που είναι η άσπρη, που είναι πορτοκαλί χρώμα, πιστεύω να παίξει γύρω στα 8 ευρώ το κιλό, 7 κάπου εκεί. Εδώ μέσα πάντα, συν ΦΠΑ είναι οι τιμές που σας λέω, έτσι. Μάλιστα. Πάντως, οι τιμές που σας λέω. Εντάξει, εδώ που λάμε χωρίς ΦΠΑ, στο τιμολόγιο βγαίνει το ΦΠΑ. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολο να αγοράσει κάποιο. Παιδιά, είναι ακριβώ σπορή η νηστεία, να ξέρετε, έτσι. Δεν είναι ευκολό. Για να τα λέμε αυτά. Είναι ακριβώ σπορή η νηστεία. Δεν είναι εύκολο. Δεν υπάρχουν τα είδη. Εντάξει, στα ψάρια θα είναι χαμηλά εκείνες τις μέρες, αρκετά έως πολύ πιο χαμηλά. Να δούμε πώς θα βγει. Δεν έχει η χρονιά, δεν έχει, είναι καλή. Τα λιευτικά δεν πιάνουν πολλά ψάρια, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Άρα αν δεν υπάρχει και πολλή ποσότητα, καταλαβαίνουμε ότι αυτά που θα είναι και πιο τσιμπημένες οι τιμές. Οπότε ωραία, μπορούν να τα αγοράσουν. Αλεξάνδρα, κύριε Βουλγαράκη, σας ευχαριστούμε για την πάρα πολύ. Και τα όσα είπαμε. Θα ξανάρθουμε σίγουρα κοντά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή δύναμη.